Τριγμούς που δεν επηρεάζουν μόνο αστυνομία και κεντρικές φυλακές προκάλεσαν οι πρωτοφανείς καταγγελίες της Άννας Αριστοτέλους, με το όλο θέμα να παίρνει και πολιτικές διαστάσεις. Υπουργός Δικαιοσύνης ως πολιτική προϊστάμενος της αστυνομίας και του τμήματος των φυλακών πήρε την κατάσταση στα χέρια της συγκαλώντας έκτακτη σύσκεψη, ενώ για την υπόθεση ενημερώνεται διαρκώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να κατατεθούν τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών στην νομική υπηρεσία και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει και η διερεύνηση, με τον αρχηγό της αστυνομίας να δηλώνει ότι είναι καλύτερα η υπόθεση να διερευνηθεί από ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή. Έχω μιλήσει και με τους νομικούς μου συμβούλους, με τους δικηγόρους, και τη Δευτέρα θα προβούμε σε καταγγελία στο Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας παράλληλα το διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Για αντικειμενικούς σκοπούς, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά ίσως να είναι καλύτερα να οριστεί κάποιος από έξω, δεν ξέρω, η απόφαση είναι δική του. Η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών κατά τη συνάντησή της με την Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου έδωσε σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση τα οποία θα αξιολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ογκώδες υλικό που έχει στην κατοχή της η Άννα Αριστοτέλους. Η Διευθύντρια των Φυλακών δηλώνει άγνοια για τους λόγους που όθησαν τον ανώτατο αξιωματικό σε αυτή την ενέργεια, ενώ εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλειά της, ανησυχίες οι οποίες μεταφέρθηκαν στην αρμόδια Υπουργό αλλά και στον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η αστυνομία, αν παραστεί ανάγκη, θα παράσχει περισσότερη ασφάλεια στην Διευθύντρια των Φυλακών. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα που, όπως αναφέρθηκε, ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, για να δούμε και εμείς ως αστυνομία αν υπάρχει τρόπος και με ποιον τρόπο θα συνδράμουμε σε αυτό. Από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα αναμένει να κατατεθούν τα στοιχεία στην νομική υπηρεσία και ακολούθως θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Η νομική υπηρεσία αναμένει να λάβει την επίσημη καταγγελία για να αποφασίσει τον τρόπο χειρισμού του θέματος. Για το θέμα τοποθετήθηκαν τα κόμματα με ανακοινώσεις και δηλώσεις εκπροσώπων τους που ζήτησαν επιτακτικά τη διεξαγωγή έρευνας αλλά και ανάλογων ενεργειών από τους αρμόδιους. Ενώ πλήρη διερεύνηση ζητούν και νομικοί κύκλοι, καθώς χαρακτηρίζουν τις καταγγελίες ως εξαιρετικά σοβαρές. Θα μείνουμε στο θέμα για να δούμε πώς θα προχωρήσει η διερεύνηση του.